παραμυθί. Στο πανεπιστήμιο. Να πάρω Απάντηση για άλλη μια φορά δεν πήραμε. Σημειωτέων ότι από χτες κυκλοφορεί ανακοίνωση την κατάληψη θα έλυγε σήμερα. Οπότε μπαίνουν ζητήματα και ερωτήματα και για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι η ουσία είναι αλλού. Η ουσία είναι αυτό που φωνάζουν τα παιδιά, οι συνάδελφοι από πίσω, να ανοίξουμε με ασφάλεια οι σχολές, να αποσυρθεί ο συγκεκριμένος νόμος Κεραμέως Χρυσοβοήδη, να δώσουν λεφτά για την εκπαίδευση, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πολύ σοβαρά. Αυτό είναι και η αιτία για την οποία συνέβησαν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια και όποια μορφή. Σήμερα στον πανεπιστημιακό χώρο γίναμε ακόμα μια φορά μάρτυρες. Ποιας είναι η πραγματική στόχευση του νόμου και να μέσω Χρυσοκοίδη. Είδαμε τις πρωινές ώρες αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να εκενώσουν την κατάληψη της Βρετανίας, ενώ η ίδια είχε πάρει απόφαση για τη λήξη της κατάληψης σήμερα. Συγκεκριμένα από τις πρώτες, από τις πρωινές στιγμές, στον χώρο βρέθηκαν συνδικαλιστές φοιτητικών συλλόγων, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων της πόλης και απέτησαν να φύγουν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις να απελευθερωθούν οι 33 προσαχθέντες αγωνιστές. Είδαμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ποια είναι η πραγματική στόχευση του νόμου, γιατί θέλει η κυβέρνηση να τους αντιμετωπίζει ως εγκληματίες. Στέλνουμε μήνυμα. Σημερινή κινητοποίηση απέναντι στην κρατική τρομοκρατία, απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης να σπείρει την υποταγή, θα είναι η απάντησή μας, όπως απάντηση δίνουν και οι δυναμικοί αγώνες όλου αυτού του διαστήματος.